όπως πάψεις τα σκιώδη. Δεκάδες Ρεθυμιώτες αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών κατέκλυσαν το πρωί το Μητροπολιτικό Μέγαρο του Ρεθύμνου για να αντελάξουν ευχές για τη χρονιά που μόλις ανέτειλε. Έχω λοιπόν οι ευχές να μην μείνουν ευχολόγια και πιστεύω ότι οι Έλληνες χρειάζονται περισσότερη αισιοδοξία. Αισιοδοξία λοιπόν για το μέλλον και έχουν περάσει και πιο δύσκολα οι Έλληνες. Λίγο αργότερα, ο Ιεράρχης του Ρεθύμνου ευλόγησε και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης και τον διοικητή του στρατοπέδου Θεοδωράκη, στέλνοντας μήνυμα αγάπης, ειρήνης και αλληλεγγύης. Για να έρθει η ειρήνη του κόσμου, απαιτείται να ξεκινήσει από τους δικούς μας καρδιακούς χώρους. Η ειρήνη στον κόσμο δεν έρχεται παρά μόνο αν επικρατήσει μέσα μας. Και αυτή η ειρήνη για μας τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η ειρήνη μέσα μας για να έρθει χρειάζεται πολύς πνευματικός αγώνας. Και υπάρχουν πολλοί και πολλά που μας κρατούν καθημερινά ανειρήνευτους. Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών μαζί με τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά, ενώ στα μηνύματά τους μίλησαν με λόγια αισιοδοξίας για το αύριο και την ευημερία του τόπου. Υποδεχόμαστε το 2017 με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να είναι η αρχή μιας θετικής δράσης και ανάτασης της πατρίδος μας και κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, υγεία, δικαιοσύνη και όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο. Θέλω η επόμενη χρονιά να έχει μια μεγάλη αγκαλιά, ένα ζεστό χαμόγελο και ευχή για υγεία για όλους τους ανθρώπους. Η περίοδοι είναι δύσκολη, οι ευχές δεν φτάνουν. Αρκεί αυτό που είπαμε και αυτή η διάθεση που είχαμε αυτές τις μέρες, καταλαγιάζοντας τη Χρυσόσκολη, να υποστηρίξουμε τις ευχές μας. Εύχομαι καινούργια χρονιά να μας φέρει χαρμόσυνες και μόνο ειδήσεις, που αυτό είναι και το ζητούμενο, να ξεφύγουμε από τα δύσκολα των προηγούμενων ετών και ιδιαίτερα της προηγούμενης χρονιάς, και εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες των ανθρώπων να είναι ικανοί και να σταματήσει αυτή η διαρκής αδιαφορία που υπάρχει για τον άνθρωπο. Νωρίτερα τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Ρεθύμνου η Θεία Λειτουργία αλλά και η καθιερωμένη δοξολογία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου Ευγένιου.